Μουσείο Κεραμικής πρόκειται να αποκτήσει σύντομα το Λαύριο, αξιοποιώντας μάλιστα ένα παλιό εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο. Το μουσείο θα φέρει το όνομα του σπουδαίου εικαστικού και κεραμίστα από τα Ιβαλή, Πάνου Βαλσαμάκη, που από το 1942 έως το 1957 υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του εργοστασίου της ανωνύμου κεραμευτικής εταιρείας Λαυρίου. Το μουσείο πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα διατηρηταίο βιομηχανικό κτίριο που φέρει σημαντικές φθορές. Στο παρελθόν είχαν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης που είχαν διακοπεί όμως το 2012 λόγω έλλειψης κονδυλίων. Ωστόσο πρόσφατα αποφασίστηκε να ξαναρχίσει η αναπαλαίωση με προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 847.000 ευρώ. Το έργο της αποκατάστασης αλλά και της διαμόρφωσης του χώρου πραγματοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφέρεια.